Σίγουρα μια νίκη, τρεις βαθμοί. Μια νίκη που στο δεύτερο ημίχρονο έγινε και με εντυπωσιακό τρόπο. Αφού στο πρώτο ημίχρονο και παρά την πίεση και τις ευκαιρίες που είχαμε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε ένα γκολ. Αλλά έρθει στην κατάλληλη στιγμή το πρώτο γκολ και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο απλά για μας. Αυτό όμως που πρέπει να πω και να πω την αλήθεια είναι ότι πραγματικά λόγω της συμμετοχής μας στο Super League η ομάδα σίγουρα φαίνεται ότι έχει μεγαλύτερη συνοχή από τις ομάδες που παίζουμε τώρα, ιδιαίτερα από το σημερινό αντίπαλο. Μας κάνει να έχουμε αυτούς τους αυτοματισμούς και βέβαια σε έναν βαθμό ετοιμότητας καλύτερο από τους αντιπάλους. Είμαστε λοιπόν τώρα σήμερα στη δεύτερη αγωνιστική. Μπορούμε να λέμε ότι είμαστε και στην πρώτη θέση. Σίγουρα αυτό χαροποιεί περισσότερο τον κόσμο και ένα πολύ σημαντικό γεγονός για μας σήμερα και μπορούμε να αφιερώσουμε αυτή την απόδοση κυρίως στο δεύτερο ημιχρόνο. Είναι μαζί μας και ο κύριος Πάκος σήμερα που έχει καιρό να έρθει στο γήπεδο της Τρίπολης λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Η χαρά του λοιπόν ήταν αυτή που μας έκανε να νιώθουμε ακόμα καλύτερα σήμερα για το σημερινό παιχνίδι. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο από το ότι να πω να ευχηθώ στην Κέρκυρα καλή συνέχεια. Αυτά στο ποδόσφαιρο γίνονται, είναι αρχή ακόμα. Σίγουρα είναι μια καινούργια ομάδα, μια ομάδα με αρκετά προβλήματα, ξεκίνησε με αρκετά προβλήματα το πρωτάθλημα. Της εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια. Εμάς μας περιμένει πέρα από τη διακοπή που έχουμε την Κυριακή. Αυτό βέβαια ενδεχομένως είναι και προς όφελός μας, γιατί θα δώσουμε χρόνο για να μπορούν τα παιδιά που ήρθαν οι καινούργιοι παίχτες να πάρουν περισσότερη έτσι, προπόνηση με την ομάδα και συνοχή. Και πάμε σε ένα παιχνίδι στην Τούμπα μετά από 15 μέρες, το οποίο πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να ετοιμαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Ένα ακόμα ευχάριστο γεγονός αγωνιστικό είναι ότι ο Περόνι μαζί με το Ράγιους δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα και βγάλαν σήμερα το παιχνίδι κανονικά. Και προχωράμε. Αυτά. Γιατί πολλές φορές τις εντυπώσεις τις κερδίζουν οι πρωταγωνιστές που είναι οι επιθετικοί που σημειώνουν γκολ ή ακόμα και οι αμυντικοί μας. Σήμερα είχαμε και ευτυχήσαμε και αυτό είπα και στο ημίχρονο στα παιδιά ότι να συνεχίσουν να λειτουργεί καλά ο Σέρο με τον Άλβα, στο να λειτουργεί στο παιχνίδι εκεί, να κρατήσουμε την ηρεμία. Και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε βέβαια η σταθερότητα της αμυνάς μας. Το ότι παρότι αυτή την πίεση που είχαμε στην επίθεση, στην αντιπίθεση του αντιπάλου δεν είχαμε κενά, δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Και έτσι μπορούσαμε σιγά σιγά να κτίσουμε το παιχνίδι μας. Αλλά όπως σας είπα και πριν, δύο παιδιά που τρέξαν πάρα πολύ, φτιάξαν πολύ, οργανώσαν πολύ καλά το παιχνίδι, ήταν ο Άλβαρης μαζί με τον Οσέρο. Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα, όπως είπα και στο ημίχρονο, θέλαμε μάλλον μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία στην επίθεση. Γιατί δημιουργήθηκαν πολλές ευκαιρίες κοντά στην περιοχή. Γίνανε δηλαδή παιχνίδι, παίχτηκε πολύ παιχνίδι κοντά στην περιοχή της Κέρκυρας και δεν είχαμε το καθαρό μυαλό, την κίνηση εκεί που πρέπει και την αυτοπεποίθηση να τελειώσουμε κάποιες φάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το αποφύγουμε. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι είναι η ηρεμία που έχει η ομάδα. Και αυτό που σας είπα και πριν μας έδωσε το δικαίωμα, γιατί με αυτή τη συνοχή, αυτά τα παιχνίδια στο Europa League, να έχει εμπιστοσύνη σιγά σιγά η ομάδα στα πόδια της και ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει τον γκολ. Εντάξει, πραγματικά πρόκειται για ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή και όπως και όλα τα παιδιά που ήρθαν, περάσανε, μπορούμε να πούμε, από πολύ μεγάλη, πώς το λένε, εξέταση για να το αν θα έρθουν στα παιδιά, αν θα έρθουν στην ομάδα αυτή. Όμως κάθε φορά που κάποιο παιδί καινούριο έρχεται, πρέπει να ξέρει σε ποια ομάδα έρχεται. Εμείς έχουμε μια ομάδα που έπαιξε στην Ευρώπη, μια ομάδα που είναι η πρωταθλήτρια ομάδα του δευτέρου γύρου στο περσινό πρωτάθλημα, άρα δεν είναι και τόσο εύκολο να πάρει θέση σε αυτή την ομάδα. Σίγουρα όμως, και όπως λέει και η φιλοσοφία στο ποδόσφαιρο, καλός ο παίχτης χωράει μέσα στην ομάδα. Μακάρι τα παιδιά αυτά να έχουν καλή απόδοση, μακάρι να μπορέσουν συνέχεια να δείξουν ακόμα περισσότερα πράγματα και να είναι μέσα στην ομάδα μας. Δυναμώνουν το ρόστερ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι έρχεται η αδυναμία, το πόδι να είναι συναντή. Και θα το σου πω. Αυτό που μας
Εντάξει, σίγουρα στο ποδόσφαιρο υπάρχει και αυτό. Υπάρχει μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού. Υπάρχει πάντα μέσα από αυτά που διαβάζουν καθημερινά, τα προβλήματα που έχουν οι αντίπαλοι. Μπορεί κάποια στιγμή να αποσπάσετε την προσοχή τους και τη συγκέντρωση κυρίως. Προσπαθήσαμε πάνω σε αυτό λοιπόν να μιλήσουμε μέσα στην ομάδα ότι εμείς, ο αντίπαλός μας είναι οι βαθμοί. Τους βαθμούς κυνηγάμε. Αυτούς θέλουμε και σε αυτούς θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας. Σίγουρα ο κάθε αντίπαλος έχει όμως τη δική του βαρύτητα και σε κάνει να έχει περισσότερο βαθμό ετοιμότητας στα παιχνίδια που έρχονται. Είπα τώρα μέσα στα ποδήλατα στα παιδιά ότι. Για να δούμε τώρα λοιπόν μετά από δύο παιχνίδια πηγαίνοντας εντούπα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Θα πρέπει εκεί να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό το μάτς. Κοίτα, πρώτα απ' όλα η χρησιμοποίηση του Τάσου Μπαγκασέτα είναι ότι ξέροντας ότι θα παίξει περισσότερο ενισχυμένη άμυνα μπροστά από, από την περιοχή Κέρκυρα, θέλαμε να δώσουμε ένα δεύτερο φόρο, να έχουμε μια δεύτερη ευκαιρία στον άξονα. Από εκεί και ύστερα ένας άλλος λόγος κύριος ήταν ότι έπρεπε να βάλουμε ένα παίχτη κοντά στον Περώνα για να μπορέσουμε να του δίνουμε αναπνοές, να βρει τα πατήματά του, γιατί είχαμε πραγματικά πρόβλημα αυτόν τον καιρό με τον τραυματισμό του, αλλά και με τη φυσική του κατάσταση. Μας βοήθησε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά, βέβαια, από το παιχνίδι και άνοιξε το σκορ, μας έδωσε τη δυνατότητα οι γρήγοροι παίχτες πίσω από τον Περώνα να λειτουργήσουμε ακόμα καλύτερα.